τον κύριο Κώστα Λεονταράκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των Μελισσοκόμων Ανατολικής Κρήτης. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Αγγέλα, ευχαριστούμε πολύ. Καλά να είστε. Τώρα λένε οι άνθρωποι που επικοινωνούν μαζί μας, όπως σας είπα, όπως ακούσατε να λέω πριν από λίγο ο κύριος Κώστας, λέει ότι, ξέρετε, μην χρησιμοποιείς τη λέξη πρωτογενής τομέα, σύνολο παραγωγικών ομάδων κλπ, διότι αυτά τα προηγούμενα που ακούγανε να γίνονται γνωστά και από τον κύριο Χιλετζάκη δεν έχουν να κάνουν με εμάς τους μελισσοκόμους. Έτσι είναι? Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση πάνω σε αυτό και πιστεύω ότι για άλλη μια φορά ο παραγωγικός κλάδος των μελισσοκόμων είναι η ουρά της αγέλης, είναι στο τέλος και δεν δίνει σημασία κανείς για εμάς, όπως πάντα. Είσαστε στην ουρά της αγέλης, τι είναι αυτό που λέτε? Δεν έχετε καμία βοήθεια, δεν έχετε καμία ενίσχυση? Εσείς δεν περάσατε μέσα από την οικονομική κρίση ως επαγγελματίες? Εσείς δεν περάσατε μέσα από την πανδημία του κορονοϊού ή της COVID-19 ως παραγωγικός τομέας? Γιατί το λέτε έτσι? Φυσικά και περάσαμε. Είμαστε πληττόμενος κλάδος και εμείς. Και ένας από τους ελάχιστους κλάδους που δεν αποζημιώθηκαν ακόμα από το πέρασμα του κορονοϊού. Δυστυχώς. Είχαμε μόνο υποσχέσεις, οι οποίες και από αυτές τις υποσχέσεις πήραμε ένα τεράστιο κουτσούρεμα. Θα πάρουμε ένα τεράστιο, θα εωρείται. Έχουμε μια υπογραφή ενός ΦΕΚ μέχρι 31/12, με προοπτική να τα εισπράξουμε μέχρι τότε. Της τρέχουσας χρονιάς θέλετε να πείτε? Θα είναι κουτσουρεμένα, δηλαδή θα κρατήσουν από εκεί και το 50% της επιστρεπτέας, που τη βαφτίσανε επιστρεπτέα και την ξαναβαφτίσανε μετά αποζημίωση κορονοϊού. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι κάνουν ό,τι θέλουν, όπως το θέλουν. Αυτή η βοήθεια ή το βοήθημα, κορονοβοήθημα, λέτε ότι τρέχει για το τρέχον έτος, δηλαδή μέχρι 31-12. Μας έχουν πει, κυρία Γιώργη. Το 2020. Ναι, το 2021 τα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα. Έχει περάσει ο κορονοϊός. Και δεν έχετε πάρει χρήματα του 2020. Με τα εμβόλια τα περάσαμε όλα. Χρυσέ μου άνθρωπε, στάσου ένα λεπτό. Δεν έχετε πάρει χρήματα κορονοβοήθημα, αν θέλουμε να το λέμε έτσι, για το 2020 ως κλάδος? Όχι, φυσικά. Όχι, ήταν να πάρουμε της τάξης των 6,30, αν δεν κάνω λάθος, ανακυψέλη βάση διαχείμανσης του 2020. Και αυτά σας τα λέω, τα οποία είναι, δεν υπήρξε κάτι το επίσημο, υπήρξε ένα θα σας λέω και μια ενημέρωση επιφανειακή. Μετά κατεβήκαμε στα 3,39 από τα 6,30 στα 3,39 και αυτά θα τα πάρω μέχρι 31/12 που λέει το ΦΕΚ, μειωμένα όπως σας είπα. Συγγνώμη, αλλά την κρατήσουν. Όλα αυτά πώς τα αντιμετωπίζετε? Ποια είναι η οικονομική κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα? Κοιτάξτε, ποια είναι η παραγωγή και πώς μπορεί να βγει αυτή η παραγωγή μελιού? Κοιτάξτε, φέτος δεν βγήκε παραγωγή μελιού. Οι κύριοι που κυβερνούν έχουν σημαία τους στην κλιματική αλλαγή, αλλά μόνο για να γεμίζει το στόμα μας και τα αυτιά μας με κλιματική αλλαγή, χωρίς μέτρα σε αυτήν. Νομίζουν ότι εμείς τρώμε ακόμα κουτόχορτο, είμαστε στην εποχή του κουτόχορτου. Δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ στατισμένοι με την όλη κατάσταση. Παραγωγή δεν βγήκε. Μας χτύπησαν δύο κάψονες πρωτόγνωροι για την Κρήτη, ειδικά ο δεύτερος, ο οποίος μειώσαν την παραγωγή, τη ρημάξαν την παραγωγή, δεν βγήκε παραγωγή στα μέλια. Και έχω να πω ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο ΕΛΓΑ, ο οποίος λειτουργεί εις βάρος του πρωτογενή τομέα, είναι για πριβέ καταστάσεις. Δηλαδή είναι για κάτι ροδάκινα στη Βόρεια Ελλάδα, είναι για κάτι αμύγδαλα, είναι για κάτι τέτοια είναι. Εμείς σαν παραγωγικός τομέας το παραδέχονται και οι ίδιοι υπάλληλοι του ΕΛΓΑ, εδώ τοπικά, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι άνθρωποι να μας βοηθήσουν μήπως και αλλάξουμε τον κανονισμό με τον Υπουργό, αν έχει την όρεξη να μας ακούσει. Και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέτζο. Αυτό ψιθυρίζεται και λένε ότι πάνε σε μία αλλαγή. Να αλλάξει. Είναι τριτοκοσμικός, είναι πολύ παλιός. Πώς να σας το πω. Δηλαδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα αποζημιώσεων. Δεν μπορεί εμείς να πληττόμαστε, γιατί μιλάμε για ένα ζωντανό οργανισμό τη μέλισσα, ο οποίος όταν ασθενήσει, όταν αρρωστήσει, δεν επανέρχεται εύκολα έως καθόλου. Δεν μπορούμε εμείς να χάνουμε εισόδημα, να είναι οι αποθήκες μας αδιανές, τα έξοδα είναι όλα επί της μετρητής. Με τις τεράστιες αυξήσεις που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή στην αγορά, από τα πετρέλαια μέχρι τις πρώτες ύλες, και εμείς να μην βγάζουμε παραγωγή και οι απαιτήσεις να είναι το ίδιο και αυξημένες. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, ότι βέβαια, το 2000... Ότι... Τα μισό, της μελισσοκομείας, μισό, το 2000... Θα δούμε και εμείς τι θα γίνουμε. Το 2021 ότι δεν υπήρχε παραγωγή σε τοπικό δεν επίπεδο. Δεν υπήρχε παραγωγή, κυρία Αγγέλα.
Μετά από για την Ανατολική Κρήτη μιλάτε, για αυτά που έχουν να κάνουν με το δικό σας το Σύλλογο Ανατολικής Κρήτης, για αυτά μιλάτε. Μιλάω για όλη την κατάσταση, είναι σε όλη την Κρήτη η ίδια. Δεν διαχωρίζουμε εμείς Χανιώτη, Ηρακλειώτη, Λαχτιώτη. Όχι, είπα μήπως. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Το λέω μήπως ήταν διαφορετικά τα παραγωγικά δεδομένα από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό το είπα Βέβαια. Έτσι. Όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή και για ξηρασία, έρχεται μετά και η απώλεια των μελισσών μέσα από ασθένειες, οι οποίες χάνουμε αυτή τη στιγμή το κεφάλαιό μας. Του χρόνου κινδυνεύουμε η Κρήτη να μην έχει μέλισσες να δουλέψει. Δηλαδή, όταν παραγωγός αυτή τη στιγμή έχει χάσει 500 μέλισσες από λαιλασίες, από τις φύγες, από τους κοκκινόσβουρους. Και σφυρίζουν οι παράγοντες αδιάφοροι. Όταν οι ασθένειες μετά τον καύσωνα έχουν ρημάξει τις μέλισσες και εμείς δεν μπορούμε να τις επαναφέρουμε. Έχουμε γεμίσει θέμα μία αποθήκη αυτή τη στιγμή να δουλέψουμε και άλλη μία να βάλουμε τα άδεια στις άδειες υψέλες. Αυτά από πού θα αποζημιωθούν? Δεν μπορεί την ώρα που ένα αμπέλι έχει μία χολερίτσα να αποζημιώνεται, την ώρα που θα έχει μία ψυχαλιά νερό να αποζημιώνεται, το ίδιο τα ροδάκινα με ένα παγετό, το ίδιο τα ζώα με ένα πυρετό και η μελισσοκομεία να είναι στο. Δεν είμαστε οι άνετοι του πρωτογενή τομέα. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν, να το καταλάβουν κάποιοι. Ωραία. Τώρα καταλαβαίνω γιατί μου έγινε και αυτή η παρατήρηση όταν μιλάω για εσάς να μην αναφέρομαι έτσι σύνολο πρωτογενή τομέα, γιατί όλα αυτά δεν σας ακουμπάνε όλους σας. Και παρά το γεγονός ότι εντάσσεστε στον πρωτογενή τομέα, να σας πω τώρα. Λέτε από τη μια, κίνδυνος να μην έχουμε μελίσια του χρόνου. Φέτος δεν είχαμε καθόλου μέλι, δεν είχαμε, η παραγωγή ήταν μηδενική. Λέτε είμαστε πολύ τσαντισμένοι με όλη αυτή την ιστορία. Αυτή η τσατίλα μεταφράστηκε διαφορετικά, δηλαδή έγιναν κάποιες επαφές με κάποιους που ενδεχόμενα υπουργούς, γραμματείς, φαρισαίους μέσα στα υπουργεία, δεν ξέρω, το λέω σχήμα λόγου είναι για να μην παρεξηγηθώ, ναι, και κάποιοι φωνάζουν με τους τοπικούς φορείς, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με τους τοπικούς βουλευτάδες, για να προωθηθούν αυτά τα θέματα, να κινηθεί κάτι και να καταλάβουν εκεί στο Υπουργείο ότι υπάρχετε κι εσείς. Έγινε κάτι? Ωραία, πρέπει να την απαντήσω την ερώτηση σας αυτή, να καταλάβει και ο κόσμος ότι εμείς εδώ σαν συλλόγοι δεν κουλαντρίζουμε κανένα υπουργείο. Δηλαδή δεν διαμορφώνουμε εμείς καταστάσεις. Τα βάζουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Η πρώτη μας προτεραιότητα ήταν να απευθυνθούμε στην περιφέρεια σαν τοπική αρχή ανώτερη. Η περιφέρεια έχει κάνει κάποιες κινήσεις με τον κύριο Γιάννη το Λεονταράκη και τον κύριο Αρναουτάκη να κλείσουμε ένα ραντεβού οι παραγωγικές δυνάμεις, οι εκπροσώποι της Κρήτης με τον κύριο Λικουρέτζο. Τώρα και δύο μήνες έχουμε ζητήσει ένα ραντεβού να κατέβει αποκλειστικά και μόνο για τη μελισσοκομεία. Οι δύο μήνες αυτοί που περάσανε, Αύγουστος, ο Σεπτέμβρης και τώρα αυτός που διανύουμε, είναι καταστροφικός. Δηλαδή η μέλισσα όταν θα κατέβει στα 2-3 πλαίσια πληθυσμό και λαιλατίζεται καθημερινά από τους κοκκινόσβουρους και από τις φύγες, σύν τις ασθένειες που έχει εσωτερικά της, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε. Ποιος είναι ο κύριος Λικουρέτζος, είπαμε? Ποιος είναι ο κύριος Λικουρέτζος, είπαμε? Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ στην Αθήνα. Περιμένουμε να ανταποκριθεί, να κατέβει, να μιλήσουμε αποκλειστικά για τη μελισσοκομεία. Οι άνθρωποι του ΕΛΓΑ εδώ εισηγούνται ότι όντως ο κανονισμός είναι πανάρχιος, πρέπει να αλλάξει, να προσαρμοστεί στα μέτρα της εποχής. Θα μας βοηθήσουν κι αυτοί, θα βάλουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν έχουμε τη τεχνογνωσία που έχουν αυτοί. Μήπως του χρόνου αλλάξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν αποζημιωνόμαστε για την απώλεια εισοδήματος. Μάλιστα. Επιδότηση δεν παίρνουμε. Ζητήσαμε να μπούμε στην καινούργια ΚΑΠ. Από τον κύριο Βορύδη είχαμε κάνει μια συνάντηση στο Υπουργείο και με τον κύριο Λιβανό. Αυξήθηκε η ενίσχυση βέβαια, αλλά όταν έχεις μια απώλεια της τάξης του 60-70% και τα έξοδά σου τρέχουν και τα υπόλοιπα τα χρωστά τα έχεις πληρώσει, πώς θα βγουν αυτές οι επιχειρήσεις? Γιατί μιλάμε για επιχειρήσεις.